σημαντική αυτή η εκδήλωση για το μέλι, γιατί είναι για την ανίχνευση της προέλευσης και της ποιότητας του μελιού. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικά όλα αυτά που αναφέρονται σε αυτή την ημερίδα, και γιατί το μέλι είναι το εθνικό μας προϊόν, όλοι το γνωρίζουμε, και είναι ένα βήμα για να δούμε πώς πορευόμαστε και στη συνέχεια ως Κρήτη. Εγώ πρότεινα στους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες αυτού του έργου να υπάρχει και μία ημερίδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί θεωρώ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν ερευνηθεί, και είναι σημαντικό να δίδεται η πληροφορία και στους μελισσοκόμους μας. Έτσι θα μπορέσουμε όλοι μαζί με τη συνεργασία, με την έρευνα, με την παραγωγή, να πορευόμαστε και για καλύτερη ποιότητα και για καλύτερα ποιοτικά προϊόντα στην Κρήτη. Και το μέλι είναι σημαντικό ως διατροφικό προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, άρα θα συνεχίσουν οι μελισσοκόμοι μας να το παράγουν σωστά και μέσα στα επιτρεπτά όρια. Εμείς είμαστε επικουρικά στην όλη διαδικασία του μελιού και προσπαθούμε να αναπτύξουμε διαγνωστικά όργανα για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς και τις εταιρείες να έχουν ένα έλεγχο ποιότητας και γνησιότητας του προϊόντος. Η ποιότητά μας πώς είναι? Η ποιότητα φαίνεται ότι στα ελληνικά μέλια είναι εξασφαλισμένη σε μεγάλο βαθμό και γίνονται πολλές προσπάθειες, από ό,τι γνωρίζουμε, να προστατευτούν η εμπορικότητα από εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαστήρια γενικότερα βοηθούν στον έλεγχο της ποιότητας του μελιού, και είτε αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε επιμολυντές στο μέλι, δηλαδή μπορεί να είναι φυτοφάρμακα, αντιβιωτικά ή οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα αφενός μεν τα μέλια τα οποία εξάγονται στο εξωτερικό να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι αυστηρή όσον αφορά την ποιότητα του μελιού, και αφετέρου να προστατεύονται οι καταναλωτές ως προς το ότι αυτό που αγοράζουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αυτό το πράγμα και πληρώνουν να ανταποκρίνεται σε αυτό που πληρώνουν. Να μην είναι νοθευμένο δηλαδή το μέλι, διότι υπάρχουν πολλές μορφές νοθείας του μελιού, ή από γλυκαντικές ύλες σιρόπια, είτε από εισαγωγές από ξένες χώρες, π.χ. Κίνα, τα οποία αυτά τα μέλια δεν έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά μέλια ως προς την ποιότητά τους. Ανέφερα κάποια στοιχεία για την κρητική μελισσοκομεία σήμερα, όχι μόνο στατιστικά, αλλά και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα τα οποία έχει η κρητική μελισσοκομεία την περίοδο που διανύουμε, και όχι μόνο. Και έχουμε εντοπίσει και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου στην Κρήτη. Η μελισσοκομεία στην Κρήτη έχει καταρχάς η πολύ μεγάλη μελισσοχωρητικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές κυψέλες στην Κρήτη σε σχέση με την έκταση την οποία έχουμε και το ξηροθερμικό περιβάλλον της Κρήτης βέβαια. Συνεχίζουμε να έχουμε και θα έχουμε για πολλά χρόνια το πρόβλημα με τη βαρώα, όπου αυτό μας αναγκάζει να χρησιμοποιούμε και φάρμακα και διάφορες μεθόδους προς αντιμετώπιση αυτής. Δεν θα πω ότι είναι πρόβλημα ο καιρός, γιατί ο καιρός πάντα αλλάζει. Οπότε είναι δύσκολο να το θέσουμε σαν πρόβλημα. Πάντα είναι ένα πρόβλημα. Ο καλός καιρός μας βοηθά, ο κακός δεν μας βοηθά, αλλά οι εναλλαγές αυτές πάντα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Επίσης, σαν πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, είναι η διάθεση του μελιού, όχι τόσο αν μπορούμε να το διαθέσουμε ή όχι, όσο οι εισαγωγές μελιού που γίνονται και στην Ελλάδα από ξένα κράτη, και κυρίως ότι μετά αυτό αναμειγνύεται με ελληνικά μέλια και δεν πουλείται ως εισαγόμενο, το οποίο δεν είναι κακό να υπάρχει και εισαγόμενο μέλι, ο καθένας μπορεί να επιλέξει να πάρει ό,τι θέλει. Κακό είναι να του πουλάς το εισαγόμενο μέλι σαν ελληνικό, και κοροϊδεύοντάς τον και δημιουργώντας κατ' επέκταση πρόβλημα στους Έλληνες παραγωγούς, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη και τους μελισσοκόμους στην Κρήτη, αφορά όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτό το πρόβλημα έχει μεγενθηθεί τα τελευταία χρόνια και θα έπρεπε, πιστεύω, η ελληνική πολιτεία να το δει με μεγαλύτερη σοβαρότητα αυτό το θέμα, να προσαρμόσει την νομοθεσία. Ευτυχώς έχουμε πολλούς και καλούς επιστήμονες σαν
αυτούς σήμερα που διοργανώνουν αυτή την μερίδα και έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα, όπου με τις επιστημονικές τους εργασίες και παρεμβάσεις συμβάλλουν και βοηθούν πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση.